Τι σημαίνει μια νέα παρουσία στην κορυφή της κατάταξης για τον Ολυμπιακό? Εντάξει, είμαστε χαρούμενοι. Παίξαμε με τους πρωτοπόρους, με μια ομάδα που ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Παίξαμε καταπληκτική άμυνα και καταφέραμε να περιορίσουμε σε μεγάλο βαθμό την επίθεση της Ρεάλ. Σίγουρα είχαν απουσίες, αλλά εμείς εστιάσαμε στο παιχνίδι μας. Δεν κάναμε το τέλειο παιχνίδι, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι και κοιτάμε τη συνέχεια με αισιοδοξία. Έχετε κερδίσει και μέσα από την επίθεση πάρα πολλές φορές. Κερδίζετε τώρα και μέσα από την άμυνα. Τι σημαίνει αυτό για το φετινό Ολυμπιακό, αυτή η διπροσωπεία, ας το πούμε έτσι? Πρέπει να μάθουμε να κερδίζουμε και από τις δύο πλευρές του γηπέδου. Κάποιες μέρες θα είμαστε πάρα πολύ εύστοχοι, όπως με την Βίρτους, με τη Φενέρ. Κάποιοι θα είμαστε πολύ άστοχοι, όπως σήμερα. Πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να κερδίζουμε τα παιχνίδια, να προστατεύουμε την έδρα μας. Και η συνέχεια είναι πολύ δύσκολη. Βλέπουμε φέτος στην Ευρωλίγκα πολύ ανταγωνιστική. Πολλές ομάδες, πολλές καλές ομάδες που θα παλέψουν για την οκτάδα. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι, ταπεινοί, να δουλέψουμε για να προχωρήσουμε. Το 2-0 για τη Ρεάλ τι λέει σε εσάς, ή δεν λέει ακόμα τίποτα, είναι νωρίς? Είναι πάρα πολύ νωρίς, έχουμε ακόμα 14 παιχνίδια με πάρα πολύ καλές ομάδες. Να είμαστε υγιείς, να φτάσουμε ως το τέλος και να δούμε στο τέλος τι θα γίνει. Όταν είδες το sold out, κοιτούσες το κινητό, στον υπολογιστή, δεν ξέρω πού και το είδες. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σου έρθει στο μυαλό? Εντάξει, ότι ο κόσμος είχε αγκαλιάσει την προσπάθεια. Κάναμε κάποιες κακές ήττες μέσα στο σεφ, αλλά και από πέρσι και από φέτος ο κόσμος είχε αγκαλιάσει την προσπάθεια. Μας βοηθάει πάρα πολύ. Όλοι μαζί προσπαθούμε να κρατήσουμε την έδρα μας και πραγματικά τον ευχαριστούμε και περιμένουμε ακόμα ένα με τη Μακάμπη. Για τον Σάσα Βεζέγκοφ, ότι όποτε ακούγεται το όνομά του γίνεται ένας μικρός πόλεμος, τι σημαίνει? Εντάξει, σίγουρα μ' αρέσει, σίγουρα εκτιμάνε και οι φίλαθλοι την παρουσία μου και εγώ προσπαθώ να δίνω το 100% για την ομάδα. Θα σου κάνω μια ερώτηση την οποία θέλει να την κάνει όλος ο κόσμος. Δεν θα σε ρωτήσω για το καλοκαίρι, μην αγχώνεσαι. Πόσο σου πήρε για να συμφωνήσεις να υπογράψεις το νέο συμβόλαιο? 5 λεπτά, μία ώρα, πόσο? Εντάξει, δεν ήταν θέμα καλής επικοινωνίας με τους προέδρους, με το σύλλογο. Έχουμε άριστη σχέση, οπότε δεν ήταν και πολύ δύσκολο. Είναι επιβράβευση για όλα αυτά που έχεις προσφέρει και για όλη την υπομονή που έχεις κάνει τα προηγούμενα χρόνια αυτό το νέο συμβόλαιο? Εκτιμώ ότι έχουν δει στο πρόσωπό μου κάτι και με πιστεύουν και μου φέρονται με τον πιο όμορφο τρόπο και μου δείχνουν εμπιστοσύνη. Από τη δικιά μου την πλευρά πρέπει να δουλέψω, πρέπει να γίνομαι καλύτερος, να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει και να κατακτήσουμε τους στόχους μας. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου σαν τον επόμενο αρχηγό της ομάδας? Εντάξει, τώρα οι στόχοι μου είναι για το τώρα, να κατακτήσουμε τους στόχους με την ομάδα, να προοδεύουμε κάθε μέρα και να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Τώρα, Μακάμπι, τι σκέφτεσαι για αυτό το παιχνίδι? Δεν θα παίξει ο Λορέντζο Μπράουν. Έχετε βέβαια, θα μου πεις ότι έχετε παιχνίδι πρωταθλήματος πρώτα με το Περιστέρι. Θα σου πω, έχεις δίκιο. Αλλά το σκέφτεστε καθόλου αυτό το μάτς? Όχι, όταν έρθει η ώρα θα το σκεφτούμε. Μια πολύ αθλητική ομάδα που μας δυσκόλεψε πάρα πολύ στην έδρα της. Χάσαμε. Οπότε είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να κερδίσουμε, να πάρουμε το μας πίσω και να συνεχίσουμε. Γιατί όπως είπα, η συνέχεια είναι πάρα πολύ δύσκολη. Βασίλης Πανούλης, αντίπαλός σου? Εντάξει, σίγουρα είναι φίλος μου, τον εκτιμάω, ήδη από τα πρώτα του βήματα δείχνει στην προπονητική, δείχνει τη δουλειά του. Θα είναι να περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί για να πάρουμε την νίκη. Σας ευχαριστώ πολύ, Σάσα.